Την πρώτη απώλεια βαθμού στην Καρδίτσα έχει αναγέννηση χθες το απόγευμα, μετά το 1-1 με την έτερη αναγέννηση της κατηγορίας, αυτή των Γιαννιτσών. Οι κοιτινόμαυροι σε 4 μάτς στην έδρα τους μετρούσαν μόνο νίκες, αλλά χθες έχασαν τους πρώτους βαθμούς και τη μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσουν την πρώτη θέση του ομίλου τους. Τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων δυσκόλεψε πολύ ο βαρύς αγωνιστικός χώρος του σταδίου της Καρδίτσας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι κοιτινόμαυροι άνοιξαν το σκορ στο 16ο λεπτό με το Ρόβα, ενώ στο 41ο λεπτό ο Στεργίδης με σούτ ισοφάρισε για την ομάδα των Γιαννιτσών. Στην επανάληψη, οι παίκτες του Σάκη Θεοδωσιάδη προσπάθησαν για να πετύχουν τον γκολ, αλλά παρά τις ευκαιρίες που είχαν, το 1-1 δεν άλλαξε. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια και οι δύο ομάδες διεκδίκησαν μάλλον μέχρι το τελευταίο λεπτό την νίκη. Ξέραμε εμείς από την αρχή της εβδομάδας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νεανική ομάδα, η οποία ειδικά εκτός έδρας είναι μεσοεπιθετικά πάρα πολύ επικίνδυνη, το οποίο φάνηκε και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγα ότι έγινε, παρόλο που ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος και για τις δύο ομάδες, ένα ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Σε αυτό συνέβαλε και ο αντίπαλος. Και παρόλο στον πρώτο ημίχρονο εμείς δεν μπήκαμε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, κινδυνέψαμε σε δύο φάσεις. Θεωρώ η πρώτη φάση είναι από δικό μας λάθος αμυντικό. Εκεί ο αντίπαλος μας έβαλε τον γκολ. Μπορέσαμε και φέραμε το παιχνίδι στα ίσα και μέσα στα ποδητήρια προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τους παίκτες, να προσπαθήσουμε να κτίσουμε την μπάλα, την κατοχή της μπάλας, και θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, χωρίς όμως να μπορέσουμε να βάλουμε ένα γκολ και να πάρουμε το παιχνίδι.